Πάμε στη δεύτερη ζωντανή σύνδεση του τρίτου μέρους. Θα ασχοληθούμε με μια έρευνα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μια έρευνα με επίκεντρο τον τουρισμό, η οποία βέβαια ασχολήθηκε με το προφίλ του τουρισμού και των τουριστών, με τις επιπτώσεις από την πανδημία και βέβαια με την επόμενη μέρα στο μέτωπο της διατήρησης ενός καλού κλίματος στο εγχώριο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Αποστολάκη, αναπληρωτής καθηγητής μάρκετινγκ και υπηρεσιών τουρισμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Αποστολάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Εν μέσω πανδημίας, μια πολύ σημαντική παγκρίτια έρευνα του Πανεπιστημίου για τον τουρισμό. Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν έχουν ως κατεύθυνση... Ναι, καταρχήν αν μου επιτρέπετε πριν να πάω στα συμπεράσματα να αναφέρω ότι είναι μια έρευνα η οποία είναι κομμάτι του παρατηρητηρίου τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο είναι ένας θεσμοθετημένος θεσμός εδώ και 2 χρόνια. Η έρευνα λοιπόν αυτή, η οποία διεξάγεται ακόμα από τον Ιούνιο έως και τα τέλη του Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη της φετινής χρονιάς, έδειξε καταρχήν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά το προφίλ των επισκεπτών στην Κρήτη, στο νησί. Αφενός όσο αφορά την χώρα προέλευσης, έχουμε πτωτικές τάσεις και για λόγους πολιτικής και για λόγους Brexit των Βρετανών, ενώ αντίστοιχα υπάρχει μια άνοδος Ολλανδών και λίγο λιγότερο των Γάλλων. Απουσιάζουν για τους γνωστούς λόγους οι Ρώσοι. Όπως επίσης υπάρχει μια ποιοτική βελτίωση στο προφίλ των επισκεπτών δεδομένου του αυξημένου οικονομικού αποτυπώματός τους τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Και βέβαια στροφή των τουριστών σε μικρά τουριστικά καταλήματα, αυτή είναι η τάση που καταγράφεται. Ακριβώς. Είναι ένα έρευνα το οποίο συνάδει γενικότερα με την βιβλιογραφία, γενικότερα με τα ευρήματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Είναι μια παγκόσμια τάση η οποία παρουσιάζεται και στη βιβλιογραφία. Οι επισκέπτες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα παγκοσμίως τείνουν να προτιμήσουν καταλήματα μικρά, μικρού μεγέθους, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ιδιωτικότητά τους για τους γνωστούς λόγους προφανώς της πανδημίας. Έτσι έχουμε μια σημαντική αύξηση, μάλλον σημαντική μείωση διαμονή σε μεγάλα καταλήματα, αυξητικές τάσεις όσον αφορά τη διαμονή σε μικρά ξενοδοχεία. Και επιπλέον έχουμε μία αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων επισκεπτών. Έχουμε δηλαδή αύξηση των επισκεπτών οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη ως μεμονωμένοι ανεξάρτητοι ταξιδιώτες και όχι κομμάτια ενός γκρουπ ή προγραμματισμένων διακοπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και αυτό σε μία παγκόσμια κλίμακα. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο το εμφανίζεται σε τέτοια έκταση, σε τέτοιο βαθμό για πρώτη φορά στην Κρήτη. Ξέρετε, διανύουμε πανδημία, επιδημιολογική κρίση. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παίζει ρόλο στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού και μιας τοποθεσίας και ενός τόπου. Ναι, σαφώς. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 2 πράγματα. Αφενός ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών, αυτό διαχρονικά συμβαίνει. Επίσης έδειξαν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επισκεπτών είχε την Κρήτη ως βασική του επιλογή. Αυτό δείχνει ότι όντως υπήρχε μια αποδοχή και μια σιγουριά όσον αφορά τον προορισμό Κρήτη και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην περιφέρεια. Οπότε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, θεωρούμε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν είχαν μια διαφορά. Μάλιστα. Ο ρόλος του κλίματος και του φυσικού περιβάλλοντος στις επιλογές ποιος είναι? Ναι.
Και εδώ έχουμε μια επιβεβαίωση παλαιότερων αποτελεσμάτων. Εξακολουθούν οι επισκέπτες να αξιολογούν εξαιρετικά θετικά το συνδυασμό κλίμα και φυσικό περιβάλλον. Εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι η βάση της αξιακής πρότασης του νησιού. Παράλληλα όμως θεωρούν ότι οι υποδομές, η βελτίωση των υποδομών, η ύπαρξη καλών υποδομών θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσα χρήματα, τελευταία ερώτηση, ξοδεύει τώρα ένας τουρίστας στην Κρήτη? Είναι αυτό το βασικό που περιμένουμε όλη την απάντηση. Πάνω κάτω πόσα ξοδεύει? Σωστά. Και εδώ έχουμε μία μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω. Έχουμε μία βελτίωση του κλίματος. Γύρω στα 80 ευρώ είναι η μέση ημερήσια δαπάνη ενός επισκέπτη στην Κρήτη. Αυτό προφανώς διαφοροποιείται από επισκέπτη σε επισκέπτη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και τη χώρα προέλευσης, αλλά περίπου εκεί 80 με 85 ευρώ φαίνεται να είναι η μέση ημερήσια δαπάνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε, έχει ακόμα σε εξέλιξη, όπως μας είπατε, η έρευνα, έτσι δεν είναι? Είναι σε εξέλιξη ακριβώς. Ολοκληρώνεται? Ολοκληρώνεται τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι αφήξεις. Αλλά εκεί περίπου. Διαφοροποίηση των βασικών συμπερασμάτων, ωστόσο, δεν προβλέπετε? Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό πάνω κάτω? Μακάρι να έχουμε και να είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Σωστό, σωστό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.